καταναλωτές των εν λόγω γλυκισμάτων ανέφεραν πως ήρθαν σε εφορία ή παρατήρησαν αλλαγή στη διάθεσή τους, αγνοώντας ότι έχουν φάει προϊόντα που δεν περιείχαν μέσα κάναβη. Κάτι που οδηγεί τους ερευνητές να υποστηρίξουν πως τελικά τα προϊόντα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν και ως πλασίμπο. Με τους συνεργάτες της εκπομπής αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πείραμα. Θα μου έδιναν δύο κομμάτια γλυκό. Το ένα θα ήταν space cake και το άλλο ένα απλό κέικ σοκολάτας με άρωμα ειδικής κάναβης. Είχα την ελευθερία επιλογής. Στόχος του πειράματος ήταν το να δούμε κατά πόσο τελικά ο άνθρωπος πολλές φορές ανθυποβάλλεται αντί να βάλλεται. Λοιπόν, μου έχετε φέρει εδώ δύο κομμάτια κέικ. Τα οποία είναι ίδια. Βρωμάνε λίγο και τα δύο. Αλλά θα φάω το ένα. Για να δω αν όντως ένα κέικ είναι ικανό να σου κάνει διάφορα. Ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί. Δεν έχω καθόλου όρεξη για γλυκό αυτή τη στιγμή. Καθόλου. Νομίζω ότι τσαντίζομαι κιόλας, γιατί είχα αλλάξει το πρόγραμμά μου. Παίρνω ένα άδικο θερμίδες. Τώρα να έχω λίγο νεράκι μέσα από το μπάνιο. Δεν είναι πολύ νόστιμο. Νομίζω να είναι λίγο μπαγιάτικο. Μπαγιάτικη σοκολάτα. Δεν τρελαίνομαι, δηλαδή θα προτιμούσα να είχα χτυπήσει τις βάφλες που είδαμε πριν. Θα το κάνω το πείραμα. Τώρα μπορώ να κοιμηθώ, μα αφήσετε ήσυχοι. Μήπως είναι λίγη ποσότητα και δεν με πιάσει ποτέ. Νιώθω κάτι. Πόση ώρα θα περιμένουμε για να ξέρω. Παιδιά, δεν βλέπω φως. Βλέπετε εσείς. Πρέπει να κοιμηθώ. Μήπως κάνουμε το πείραμα. Το βλέπω να έχει επιτυχία. Μήπως έφαγα το άλλο. Μήπως έφαγα αυτό που δεν πιάνει. Άντε γαμώτο. Μπατήσαμε. Πήρα μάδικα θερμίδες. Δεν πιάνει ρε Θέμη. Μήπως κοιμηθούμε. Άμα είναι να με πιάσεις τον ύπνο. Γιατί ξέρεις τι. Λες να έχω φάει αυτό που δεν έκανε. Λέω εγώ τώρα. Λίγη το πείραμα. Απέτυχε. Νομίζω ότι θα πάμε για ύπνο.